Σοβαρή απόφαση αυτή για τις αποκοπές στο δημόσιο. Θεωρείτε ότι αν η απόφαση είναι υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων θα δημιουργήσει πρόβλημα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού όπως έχει ψηφιστεί σήμερα? Αυτή η απόφαση που έχω δημιουργήσει στην ελληνική στιγμή σίγουρα αποτελεί μια από τους κύριους δημοσίους θα πρέπει να μένουμε, αλλά είναι μια σημαντική απόφαση που θα καθορίσει και εδώ πράγματα στο δεύτερο. Κύριε Υπουργέ, ενώ στο γεγονό ότι δεν έχετε θεσπίσει εσεί το συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δεδομένη τη θεσπίση τη δική σα συζήτηση, που είδαμε είναι ότι όπω σκέφτεστε να προσεγγίσετε διαφορετικά τι θέσει του συγκεκριμένου. Ο κάθε διαφορετικό, ο κάθε προϋπολογισμό είναι και διαφορετικό από το προηγούμενο και συγκεκριμένο. Αλλά είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος, όπως και προηγούμενοι μετά την κρίση προϋπολογισμοί, έχουν διασφαλίσει τη σταθερότητα. Έχουμε πάρει 9 συνολικά βαθμίδες αναβάθμισης της κουσίτους, δηλαδή να προβάθμισης της κυπριακής οικονομίας. Έχουμε πλεονέκτημα τα οποία μας επιτρέπουν να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, ούτως ώστε να μην κληροδοτήσουν τα παιδιά μας δυσβάστα χρέη. Αυτή τη συνέπεια, αυτή την ευρεία πολιτική συνέπεια η οποία ακολουθεί για τα περασμένα χρόνια, πρέπει να ακολουθεί και στο μέλλον. Γιατί αυτό σημαίνει αξιοπιστία της χώρας, αυτό σημαίνει μια σοβαρή οικονομική πολιτική. Από εκεί και πέρα, έτσι αλλά και στον προϋπολογισμό, ανάλογα και με τις συνενέσεις, αλλά και με τα βαλλόμενες αιτίες της οικονομίας, φυσικά και μπορούν να υπάρξουν, υπάρξει η ευελιξία και πρέπει να τα δούμε. Αλλά η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής, μέσω της άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διακρίνουμε.